από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με στάσεις εργασίας της ΟΛΜΕ και των τοπικών ΕΛΜΕ απαντούν οι καθηγητές στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για άνοιγμα την Τετάρτη των γυμνασίων και λυκείων που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις προκειμένου να συμπληρώσουν τις ώρες των μαθημάτων που χάθηκαν. Για την Αργολίδα μας ενημερώνει ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Παύλος Αντωνόπουλος, ότι μόνο ένα σχολείο στην Ερμιονίδα έχει θέμα, όμως καλύπτονται οι καθηγητές από τις εξαγγελθήσεις στάσεις εργασίας. Γενικότερα το Υπουργείο και με αποφάσεις που υλοποίησαν βέβαια οι περιφερειακοί διευθυντές, αποφάσισε σε όσα σχολεία έκαναν κατάληψη πάνω από τρεις μέρες νομίζω, να καλυφθεί, εφόσον δεν καλύπτεται με άλλους τρόπους κατά το Υπουργείο, κάποιες μέρες που χάθηκαν. Έτσι, αρκετά σχολεία ανά την Ελλάδα αρχίζουν μαθήματα από την Τετάρτη του Πάσχα, δηλαδή οι διακοπές των μαθητών καταλύονται. Τώρα, στην περιοχή μας έχουμε για την Παρασκευή του Θωμά, της Διακαινησίμου, στα σχολεία της Ερμιώνης, Γυμνάσιο Λύκειο, μία μέρα εργασίας. Θα πάνε, ναι. Η ΟΛΜΕ είναι αντίθετη στην απόφαση αυτή και κήρυξε στάση εργασίας όπου είναι δυνατόν για τα σχολεία, δηλαδή αυτά τα οποία θα πρέπει να καλύψουν αυτές τις ώρες, και οι τοπικές ΕΛΜΕ όπως και η δική μας ΕΛΜΕ κήρυξε συμπληρωματική στάση εργασίας έτσι ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η μέρα. Στάση εργασίας από τι ώρα μέχρι τώρα? Η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει για τον πρωινό κύκλο τις τρεις πρώτες ώρες και τις επόμενες τρεις ώρες η τοπική ΕΛΜΕ. Και έτσι καλύπτεται όλη η μέρα και καλύπτονται συνδικαλιστικά οι συνάδελφοι για να μην εργαστούν. Γιατί αυτό όμως, η απόφαση, κοιτάξτε να δείτε, η θέση της ΟΛΜΕ και η δική μας είναι ότι οι σύλλογοι μπορούσαν με διάφορους τρόπους να καλύψουν τις ώρες. Και από εκεί και πέρα η απόφαση του Υπουργείου είναι τουλάχιστον υποκριτική, διότι φέτος χάθηκαν χιλιάδες ώρες, όχι μία και δύο μέρες, χιλιάδες ώρες, διότι δεν έγιναν οι αναγκαίες προσλήψεις αναπληρωτών. Υπήρχαν ανά την Ελλάδα γύρω στις 1.300 θέσεις, αν θυμάμαι καλά, κενές. Και οι αναπληρωτές για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις προσελήφθησαν τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Δηλαδή για δύο μήνες περίπου τα σχολεία λειτουργούσαν με αυτά τα κενά με ευθύνη του Υπουργείου. Άρα είναι τουλάχιστον υποκριτικό να μιλάμε για φαινόμενο καταλήψεων που στο κάτω-κάτω δεν είχε και πολύ μεγάλη έκταση. Το να αναστατώνεται λοιπόν καταρχήν ο οικογενειακός προγραμματισμός των παιδιών, αλλά και συναδέλφων, γιατί σκεφτείτε ότι κάποιοι θα πάνε για μία μέρα, για δύο μέρες από πολύ μακριά, από νησιά, από διάφορες περιοχές σε νησιά, σε τόπους που εργάζονται, ενώ θα μπορούσαν να δουν μία-δύο μέρες παραπάνω την οικογένειά τους. Δεν νομίζουμε ότι είναι σωστό, δεν προσφέρει κάτι. Οι ώρες θα μπορούσαν να καλυφθούν με τις αποφάσεις των συλλόγων και με μέρημνα των συλλόγων και δεν χρειαζόταν αυτή η απόφαση. Γι' αυτό ζητάμε, η ΟΛΜΕ και εμείς ζητάμε αναστολή, απόσυρση της απόφασης αυτής. Μέχρι τις 2 Μαΐου μπορούν οι δάσκαλοι που επιθυμούν να μετατεθούν να υποβάλουν την αίτησή τους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μεταθέσεις θα γίνουν με μοριοδότηση, στην οποία εκτός των χρόνων υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικοί παράγοντες, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου του Συλλόγου Δασκάλων Αργολίδας, Αντώνη Ντέμ. Πρώτα θα πρέπει να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους πρωτοβάθμιας, αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές χρόνια πολλά. Βέβαια, εμείς τώρα συνεχίζουμε τις διαδικασίες μας, δεν σταματάμε. Το κυρίαρχο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι οι μεταθέσεις. Σας πληροφορώ ότι οι μεταθέσεις επιτέλους θα γίνουν. Οι αιτήσεις για τη μεταθέση με μια καθυστέρηση 5 μηνών, έπρεπε να γίνουν από τον Νοέμβριο, γίνονται και η προθεσμία ξεκινάει από αύριο 23 Απριλίου και τελειώνει στις 2 Μαΐου. Όλοι οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι που επιθυμούν πρέπει να κάνουν αίτηση στο γραφείο εκπαίδευσης, προκειμένου να δηλώσουν τα σχολεία στα οποία επιθυμούν να μετατεθούν. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ σημαντική και για όλους τους συναδέλφους, διότι υπάρχουν παράμετροι στις μεταθέσεις που έχουν να κάνουν με τον οικογενειακό προγραμματισμό, με τόπο καταγωγής. Και οι παράμετροι όλοι αυτοί, βέβαια, πέρα από το στοιχείο του οικογενειακού προγραμματισμού, έχουν τεράστιο οικονομικό στοιχείο.
Καταλαβαίνετε ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι επιθυμούν να πάνε στον τόπο κατοικίας τους, διότι τα οικονομικά είναι σε αθλία κατάσταση και πρέπει να μαζέψουν ακριβώς και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Γι' αυτό όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να σταθμίσουν τα πράγματα και να τρέξουν σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς θα είμαστε στη διάθεσή τους να τους βοηθήσουμε και παράλληλα η πίεση η οποία θα κάνουμε εμείς, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό ζήτημα, δεν θέλουμε οι μεταθέσεις να έχουν ψευδεπίγραφο χαρακτήρα. Η πίεση η οποία ήδη αρχίζουμε ας πούμε, από σήμερα, 22 του μήνα, είναι οι μεταθέσεις να πάρουν μαζικό χαρακτήρα, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν και μια κοινωνική διάσταση πέρα από την εκπαιδευτική και να μπορέσουμε να δώσουμε στους συναδέλφους αυτό που επιθυμούν. Και γιατί πιστεύουμε πέρα από την προσωπική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, θα έχει και πολύ θετικό αντίκτυπο και στην ποιότητα της εκπαίδευσης, γιατί ένας ικανοποιημένος εκπαιδευτικός θα είναι και καλός στην τάξη. Άρα λοιπόν πιέζουμε. Να σας ρωτήσω λίγο. Βεβαίως. Γίνονται και με εντός νομού. Βεβαίως. Η διαδικασία του. Γίνεται στην Ερμιονίδα, για παράδειγμα. Βεβαίως. Οι μεταθέσεις θα γίνουν και από νομό σε νομό, από πίσπε σε πίσπε, όπως λέμε, αλλά και εντός του νομού. Και οι δύο κατηγορίες μεταθέσεων θα βγουν και αμοιβαίες μεταθέσεις, δηλαδή όλο το πακέτο των μεταθέσεων. Η διαδικασία αυτή αφορά το σύνολο των συναδέλφων και πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία πιστεύουν και θα δώσουμε τα πάντα ώστε να πάρει μαζικό χαρακτήρα, ώστε να ικανοποιηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων, ώστε πλέον οι μεταθέσεις να αποκτήσουν και κοινωνικό πρόσημο. Και οι μεταθέσεις γίνονται βάσει μορίων, τι ακριβώς? Σαφώς γίνονται με απόλυτα αντικειμενικό κριτήριο, βάσει μορίων. Βέβαια, κάποια δείγματα που υπήρξαν για τα μεταθέσεις κάποιων σε κάποιες υπηρεσίες άσχετα με την εκπαίδευση έδειξαν κάποια στοιχεία εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας τα οποία δεν είχαν κάνει με την νομιμότητα. Εμείς όμως και το νόμος ο οποίος ισχύει καθαρά μιλάει για μόρια, βάζει βέβαια και κοινωνικά κριτήρια, οικογενειακή κατάσταση. Όλα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά μόρια είναι και εκεί δεν παίρνει καμία παρέμβαση. Εμείς τα φροντίσουμε και φροντίζουμε από τώρα, σαν θεματοφύλακες διαφάνειας, να γίνουν όλα αυτά με πλήρη διαφανή τρόπο, ώστε να μην υπάρξει καμία παράπονο όσον αφορά ο κάθε συνάδελφος να κάνει τα μόρια του, να πάει στη θέση την οποία του αξίζει και την οποία του ανήκει. Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε μέχρι από αύριο 23 του μήνα μέχρι στις 2 Μαΐου, μέχρι και τις 2 Μαΐου πρέπει οι συνάδελφοι να κάνουν τις αιτήσεις, να μαζέψουν τα χαρτιά τους και να κάνουν την απαραίτητη αίτηση. Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αργολίδας και για οποιαδήποτε κατηγορία, είτε για εσωτερική μετάθεση, είτε για εκτός νομού. Απέδωσαν από ό,τι φαίνεται τα αυξημένα μέτρα τις τροχές, αφού δεν είχαμε πλην εξαιρέσεων σοβαρά τροχαία ατυχήματα στην Αργολίδα παρά τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών στο νομό τις εορταστικές ημέρες του Πάσχα. Βασικός παράγοντας των τροχαίων με υλικές ζημιές αναδείχθηκε η χρήση του αλκοόλ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του διοικητή της τροχιάς ναυπλίου Γιάννη Γαλάνη. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο και στο ναύπλιο και στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδος όλες τις μέρες μέχρι σήμερα των γιορτών. Ευτυχώς, χωρίς να μας απασχολήσουν σοβαρά προβλήματα. Είχαμε ιδιαίτερα χθες το απόγευμα κάποια τροχαία με ελαφρύς τραυματισμούς και ένα μόνο με μια εκτροπή δικύκλου στο Λιγουριό που είχαμε έναν σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος και αυτός είναι εκτός κινδύνου. Έφυγε μεγάλο μέρος του κόσμου. Επειδή οι γιορτές όμως συνεχίζονται, έχουμε γιορτές πίσω, έχει μείνει αρκετός αριθμός ακόμα επισκεπτών και με δεδομένο ότι θα κινηθούμε για τις γιορτές, για τις αγοράς μας, για τη διασκέδασή μας, θα έχουμε κίνηση, θα είμαστε σε ετοιμότητα με το σύνολο της δύναμής μας, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή του Θωμά. Δηλαδή να πούμε ότι τα μέτρα απέδωσαν, δεδομένου ότι πραγματικά δεν είχαμε τη συμβάν. Δεν είχαμε κανένα πολύ σοβαρό συμβάν. Κανένα πολύ. Εντάξει, αυτά είναι αναπόφευκτα, δηλαδή είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτου. Μακάρι να εξαλείψουν και αυτά, αλλά ακόμα είναι λίγο δύσκολο. Άρα είναι σημαντικό η λήψη μέτρων, σημαντική αποστολή. Βεβαίως και η έλεγχη. Βεβαίως και η έλεγχη. Και επαναλαμβάνω, δηλαδή παρατηρώ από τα χρόνια που είμαι στην τροχιά ναυπλίου, τέτοιο κόσμο δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Εσείς κάνατε και αλκοτέστ. Πρέπει να κάνετε κάποιο αλκοτέστ. Δυστυχώς. Παρατηρώ ότι η κύρια αιτία τροχαίου ατυχήματος σε ποσοστό 50% είναι πλέον η οδήγηση με την επίδειλια αλκοόλ. Γι' αυτό τους ελέγχους αλκοτέστ θα τους συνεχίσω, θα κάνουμε και θα κάνουμε για καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν μας είπατε όμως αν ήταν αρκετοί αυτοί που είπε παραπάνω, τι οδήγησαν. Βρέθηκαν θετικοί σχεδόν καθημερινά. Οδηγοί και βεβαιώθηκαν παραβάσεις. Έχουμε άλλη μια φορά τα πρόστιμα. Να τα ακούνε, γιατί ξέρετε έχουμε γιορτές και πίσω. Τα πρόστιμα είναι σταδιακά, αναλόγως την ένδειξη. Ξεκινάνε από 100, 200, 700 ευρώ και στο 0,60 και πάνω είναι αυτόφορο πλέον. Είναι αυτόφορο και αφαίρεση. Αυτόφορη διακρίση και παρεπόμενες ποινές αρκετές. Μάλιστα. Ναι. Άρα λοιπόν να το προσέχουμε ναι. Το ποτηράκι, παρότι γιορτές είναι θέμα. Επαναλαμβάνω, είναι κύρια αιτία πλέον η βασική αιτία τροχαίου ατυχήματος.
στην Αργολίδα και συγκεκριμένα στο Άργος θα λειτουργεί πλέον η Ενότατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μετά από τις διαρκείς προσπάθειες του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού. Από τις αρχές Φεβρουαρίου ο Υφυπουργός ξεκίνησε τις διαδικασίες με επιστολή του στον πρόεδρο της σχολής για ίδρυση παραρτήματος της ΑΣΠΕΤΕ στην Αργολίδα και μάλιστα μετά από επαφές του με τον Υπουργό Παιδείας το αίτημά του έγινε κατορθωτό. Συναντήθηκα με τον κύριο Αλβανιτόπουλο, τον Υπουργό, ο οποίος υπέγραψε τελικά την υπουργική απόφαση για την ίδρυση παραρτήματος Πελοποννήσου της ΑΣΠΕΤΕ, της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εδώ στην Αργολίδα. Ήταν πραγματικά μια σημαντική δομή παιδείας για την Πελοπόννησο και βεβαίως για την Αργολίδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από γραπτό αίτημα και συναντήσεις που είχα και με τον κύριο Αρβανιτόπουλο και με τον κύριο Χρυσουλάκη και θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός και πραγματικά θα δώσει μια όθηση εκτός από την παιδαγωγική διάσταση αλλά και στην οικονομική διάσταση εδώ στην πατρίδα μας, στην Αργολίδα. Θα σας δώσω την απόφαση για να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας καθώς και τα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολής όπου αναφέρεται η ίδρυσή της και βεβαίως και η παρέμβαση η συγκεκριμένη δικιά μου η οποία έχει ληφθεί το αίτημα αυτό έχει ληφθεί υπόψη και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία. Είναι μια σημαντική δομή όπως σας είπα παιδαγωγική για την Αργολίδα αλλά και με οικονομική διάσταση. Κάθε πέρυσι καλύτερο λέει ο λαός, κάθε φέτος χειρότερο συμπληρώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άργους Αντώνης Καλοθέου, αφού η κίνηση στην Πασχαλινή αγορά δεν ικανοποίησε αρκούντος τον εμπορικό κόσμο της πόλης. Ο καιρός δεν βοήθησε πολύ αφού δεν ήταν ανοιξιάτικος, αλλά και η οικονομική δυσπραγία των καταναλωτών δεν έφερε την ανάσταση στον τζίρο του εμπορικού κόσμου. Χρόνια πολλά, Χρυσός Ανέστη και υγεία σε όλο τον κόσμο. Θα θέλαμε να μας πείτε λοιπόν πώς κινήθηκε η αγορά. Η αγορά. Το μεγάλο μας πρόβλημα. Δεν μπορώ να πω κάτι το ευχάριστο, δυστυχώς και αυτή τη φορά. Και έχω γίνει, δεν ξέρω, αισθάνομαι και λίγο γραφικός, να σας λέω πάλι τα ίδια και τα ίδια, δηλαδή ότι δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα, δεν μπορώ να πούμε κάτι άλλο. Δεν κινήθηκε τόσο καλά η αγορά. Τώρα, τι φταίει, που οφείλεται, είναι δύο τα ερωτηματικά. Ή ο καιρός δεν βοήθησε, δεν ήταν και τόσο ζεστός, να το πούμε έτσι. Ή εντάξει, ως γνωστόν ο κόσμος δεν έχει, όπως λέμε, τα χρήματα, το βασικότερο όλων. Κινήθηκε σε μέτρια κατάσταση, η πτώση περίπου της μεγάλης εβδομάδος γενικότερα ήταν της τάξης, ανάλογως και τα καταστήματα, από 20 ως και 40 και 50% άκουσα περιπτώσεις από συναδέλφους που μίλησα αυτές τις μέρες. Μείωση. Από 20 έως και 50% η μείωση σε σχέση με πέρσι, που και πέρσι και πρόπερσι, όπως θυμάστε και όπως το λέμε συνέχεια, ήταν πάλι και οι χρονιές αυτές αρκετά χαμηλά. Λοιπόν, δηλαδή από ότι το συμπέρασμα βγαίνει ότι κάθε χρόνο, κάθε φέτος και χειρότερα. Τώρα αυτό το πράγμα που οδηγεί μαθηματικά, η απάντηση έρχεται από το βλέπουμε, από τα πολλά καταστήματα που κλείνουν, ο κόσμος που αυξάνονται οι οφειλές του, χρωστάει παντού, τέλος πάντων αυξάνονται οι οφειλές του. Τώρα από εκεί πέρα λύση εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε. Αυτό η μοναδική λύση που μπορεί να δώσει είναι η πολιτεία. Μάλιστα. Και κόσμος ξένος ήρθε. Είδατε να κινούνται άνθρωποι, ξέρω εγώ, παντού. Πέραν από τους φοιτητές, όχι, δεν έχουμε εδώ στο Άργος άλλη επισκεψιμότητα, τα παιδιά μας, οι φοιτητές δηλαδή γενικά του Άργους. Αυτούς είδαμε αυτές τις ημέρες. Τώρα τι περιμένουμε. Περιμένουμε κάτι εκπτώσεις ή κάτι άλλο, ή προσφορές, ή γίνονται στα μαγαζιά. Καλά, οι προσφορές λίγο πολύ υπάρχουν στα καταστήματα. Μόνιμες, σε κάποια σημεία, κάποια corner, ας πούμε, έχει ο καθένας τους, ο καθένας μας μάλλον, που κάποια ορισμένα πράγματα τα έχει σε προσφορούλες. Τι περιμένουμε. Περιμένουμε να ζεστάνει ο καιρός. Ξέρω εγώ αυτό, εκεί το ερμηνεύω εγώ, να ζεστάνει ο καιρός πέραν των άλλων προβλημάτων, ώστε ο κόσμος να φορέσει κάποιο κοντομάνικο. Γιατί βλέπετε και εσείς τώρα έξω κυκλοφορούν με μακριά μπλουζάκια, μανίκια, μέχρι και μπουφάν χοντρά είδαμε αυτές τις μέρες, έτσι, με τον καιρό, με τα γυρίσματα. Λοιπόν, πιστεύουμε να αλλάξει ο καιρός, να ζεστάνει και να αλλάξει και η ψυχολογία
πέραν του οικονομικού προβλήματος. Μου ακούγεται στο έλεος του Θεού, κύριε Τελοθέου, έτσι που μου το τοποθετεί. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Έτσι, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και κλιματολογικές συνθήκες, είναι και η ψυχολογία του καταναλωτή. Πολλά παίζουν. Τουλάχιστον εμείς εκείνο που φροντίζουμε οι περισσότεροι συνάδελφοι, όλοι μάλλον οι περισσότεροι, είναι να κρατάμε το μαγαζί μας αρκετά καλά, να έχει εμπορεύματα, να μπορούμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο, ώστε να μην τον συμφέρει, να το πούμε και έτσι, να μην βρίσκει κάτι διαφορετικό σε άλλες πόλεις. Κατά 4 λεπτά το λίτρο αυξήθηκε η τιμή της βενζίνης στις ημέρες των εορτών του Πάσχα, ενώ σταθερή παρέμεινε η τιμή του πετρελαίου. Οι καταναλωτές δηλώνουν ανήμποροι να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις και στέλνουν σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν πάει άλλο, όσο για τον κλάδο των βενζινοπολών αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία σε όλους. Βασικά πράγματα, όμως οι δουλειές δεν πάνε καλά, δεδομένου ότι έχουμε αυξήσει τις βενζίνες, ενώ η τιμή του πετρελαίου σταθερή. Κάθε χρόνο πάνω στις γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα, 15 Αύγουστο, παρατηρείται το φαινόμενο να αυξάνεται η βενζίνα. Χωρίς λόγο φαντάζομαι, γιατί η τιμή του πετρελαίου έχει μείνει σταθερή. Οπότε, γεννάτε ένα ερώτημα. Έτσι, το κράτος όπως μας πάει, τι περιμένει να κάνουμε. Εσείς με πόσο γεμίζετε? Πόσο? Γιώμιζα με 15-20 ευρώ και περνάγα μια εβδομάδα. Τώρα με 5 ευρώ δεν περνάω ούτε μια μέρα. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Δεν το ξέρω. Χρησιμοποιείτε στη δουλειά. Οι καπετανέοι το ξέρουν απάνω, στην Αθήνα. Εντάξει. Πες να συμμορφωθούν γιατί μας βγάλανε στον δρόμο, μου φαίνεται. Εσείς το χρησιμοποιείτε για τη δουλειά σας το αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι? Βέβαια, για τη δουλειά μας το έχουμε. Για βόλτα, όχι πια. Ποιο για βόλτα? Βόλτα δεν πάμε με το αυτοκίνητο. Θα πάμε τώρα να την κουβάλε να κόψουμε λίγα πορτοκάλια, λίγα λεμόνια και μέσα στο σπίτι πάλι μέσα. Πάνε οι βόλτες. Και δεν γεμίζετε ποτέ το αμάξι? Όχι ποτέ. Να, τώρα 10 ευρώ θα δώσω. Πρόβλημα. Πρόβλημα, ο κόσμος έχει πρόβλημα. Τι αυξήσεις? Κανονικά πρέπει να μειώσουν. Υπάρχει πρόβλημα, τι? Ειδικά τις τελευταίες μέρες με τη μετακίνηση του κόσμου για το Πάσχα έχει αυξηθεί κι άλλο. Δεν το συζητάμε. Στο 1,690 η βενζίνη. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και τα διόδια έχουν αυξηθεί. Ο κόσμος δεν μπορεί ούτε το αρνί του να πάρει από ό,τι βλέπω. Δεν μετακινείται και το ταξί δεν λειτουργεί, δεν έχει κίνηση. Ψάχνεται ο κόσμος. Και πόσο μάλλον τώρα με την αύξηση της βενζίνης. Σα ανεβάζει και το κόστος εσάς, μετακίνηση, έτσι? Βεβαίως, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Οριακά είμαστε. Ανάσα ελπίδας και αισιοδοξίας για φως στον ορίζοντα της κρίσης δίνουν οι ξενοδόχοι της Νέας Κίου, αφού όπως δηλώνουν τις γιορτές του Πάσχα ήταν υπερπλήρης όλες τις ημέρες. Το αποδίδουν δε στις καλές τιμές που προσέφεραν στους επισκέπτες, αλλά και στην καλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών που ικανοποίησαν τους εκδρομείς. Σίγουρα είναι ελπιδοφόρο το μήνυμα, αφού για 2 τουλάχιστον χρόνια οι επαγγελματίες του κλάδου βίωναν κρίση. Η κίνηση πήγε πολύ καλά, ήταν μια νότα αισιοδοξίας που είχαμε πολύ καιρό να τη δούμε και όλη η περιοχή μας πήγε πολύ καλά από ό,τι ξέρω. Ρωτάγαμε μετά στους πελάτες, ήταν πολύ ευχαριστημένοι και από τις υπηρεσίες και από τις προσφορές που είχαν όλα τα ξενοδοχεία και τα μαγαζιά και τα εστιατόρια. Γενικά ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση αυτό το Πάσχα και έγινε και είδαμε ότι οι κρατήσεις φέτος το Πάσχα είχαν γίνει από πολύ νωρίς, από εδώ και 1 μήνα, 1,5 περίπου, που είχαμε αυτό να το δούμε πάρα πολλά χρόνια πριν. Ναι. Δηλαδή θυμηθήκαμε τα παλιά καλά χρόνια, ναι. Αυτό σημαίνει ανάκαμψη, σημαίνει ότι έχετε καλές τιμές, σημαίνει ότι έχετε καλή πολιτική? Αυτό σημαίνει, αυτό το αποδίδουμε στις προσφορές που έχουμε, έτσι, που πρέπει να τις κάνουν όλοι πάντα και όχι τώρα λόγω κρίσης να γίνει αυτό. Πρέπει να κρατάμε σταθερά και προς τα κάτω τις τιμές. Και όπως λέει και ο νόμος λογιστικής, η κατανάλωση φέρνει το κέρδος. Γι' αυτό έτσι πρέπει πάντα να έχουμε χαμηλές τιμές, αλλά οι υπηρεσίες μας να μην αλλάζουν, να είναι υψηλές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι προσφορές έγιναν ως προς τα δωμάτια, έγιναν ως προς τις τιμές του φαγητού, γιατί από ό,τι ξέρω έχετε εδώ πέρα τα πάντα, έτσι, καλύπτετε... Ναι, έγιναν και στα δύο, αλλά πιο πολύ προς τα δωμάτια, χαμηλώσαμε τις τιμές και τους κάναμε ειδικά πακέτα που τους δίναμε ακόμα 1 ή 2 μέρες αναλόγως όπως μέρες καθόντουσαν. Και αυτό ήταν σημαντικό. Είχατε πληρότητα δηλαδή? Ήμασταν overbooking. Διώξαμε και πολλά δωμάτια δηλαδή. Λέτε. Αυτό πολύ αισιόδοξο πραγματικά. Ναι, δεν το ακούω από πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Να ρωτήσω τώρα, τώρα θα συνεχιστούν φαντάζομαι για το επόμενο διάστημα οι προσφορές σας? Εμείς έχουμε αρκετό καιρό τις προσφορές. Απλώς θα βοηθήσουν τώρα και τα επόμενα που έχουμε είναι το Αγίου Πνεύματος και η Πρωτομαγιά. Πιστεύω ότι θα δουλέψει η περιοχή μας εδώ, γιατί είμαστε κοντά στην Αθήνα. Αρκεί
Οι παροχές να είναι καλές, ναι, και να υπάρχει καλή προσφορά σε αυτά που δίνει και εξυπηρέτηση, βέβαια. Είχατε βέβαια και μαγειρίτσες και αρνιά, έτσι, είχατε ένα γενικό μενού. Είχαμε ένα γενικό μενού που άρεσε πάρα πολύ και το κόστος ήταν πάρα πολύ καλό. Στο σημείο του θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Να ακούς τη γη σου. Να ξέρεις ποιος σπόρος κάνει. Ποια τροφή. Ποια φροντίδα. Να είσαι μηχανικός κάποιες μέρες. Και γιατρός κάποιες νύχτες. Να καταλαβαίνεις την τεχνολογία με την ευκολία των παιδιών σου και τα σημάδια του καιρού με τη σοφία του πατέρα σου. Να σε βρίσκουν όρθιο τα ξημερώματα, όρθιο και οι δυσκολίες. Και πάνω απ' όλα να φτιάχνεις ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι πολλά αυτά που ξέρεις, όσο για αυτά που αναρωτιέσαι. Σε ποιον πρέπει να διαθέσεις αυτό που έφτιαξες. Ποια στιγμή και με ποιο αντίτιμο. Ποιοι θα είναι δίπλα σου στη δύσκολη χρονιά. Γι' αυτά υπάρχει η Τράπεζα Πειραιός. Και σήμερα μπορεί να εξασφαλίσει εσένα και αυτά που παράγεις. Με τη Συμβολιακή Τραπεζική και τη Συμβολιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία. Τράπεζα Πειραιός. Σταθερή. Γιατί κινείται. Ο τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας πλέον δεν είναι ο παλιός μπελάς. Χωρίς καθυστέρηση, με την ελάχιστη αναμονή. Προγραμματισμένα ραντεβού με γνώμονα τη δική σας και μόνο διευκόλυνση. Με υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να αποφεύγονται πρόστιμα και καθυστερήσεις. Σε έναν άνετο χώρο αναμονής με έκθεση αυτοκινήτων εποχής, καφετέρια και ίντερνετ. Με φιλική εξυπηρέτηση πάντα προς τον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ταραντήλης Παναγιώτης. Επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία και μοτοσυκλέτες. Διεύθυνση, 3ο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύγου στο Άργος. Ωράριο λειτουργίας, καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Ατζι Κοκόνι, Artistic Hair Design. Λαμπερά, υπέροχα μαλλιά. Ζήσε την εμπειρία. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσό για κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χονδρικής για όλους.
άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδισόγεια κουμής στη Νέα Κίο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Ιδανικό σύστημα αυτονομίας θέρμανσης για πολυκατοικίες και όχι μόνο. Αυτονομία σε κάθε χώρο μέσα στο διαμέρισμα. Με τα ίδια σώματα καλοριφέρ, χωρίς σωλήνες, χωρίς μερεμέτια. Οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο 50%. Αδισόγεια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλων. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδισόγεια κουμής στη Νέα Κίο. Τηλέφωνο 2751-051-586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Ευρώπη στην αρχαία Ελλάδα έλεγαν μια όμορφη πριγκίπισσα που την έκλεψε ο Δίας. Σήμερα Ευρώπη λέμε... την Ήπειρο που ανήκει και η Ελλάδα. Και τι ενώνει τις χώρες της Ευρώπης? Η Ευρωβουλή. Η Ευρωλίγκα. Eurovision. Το Ευρώ. Αυτό είναι Ευρώ. Αυτό είναι Ευρώ! Ένα σχολείο με μαθητές που μαθαίνουν σωστά και συστηματικά, μαθαίνουν ξένες γλώσσες και πληροφορική, μαθαίνουν να ερευνούν και να σκέπτονται, μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Με γεύμα και μελέτη στο σχολείο, με αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις που δίνουν ευκαιρίες στο μαθητή να εργάζεται και να αυτενεργεί, να συνεργάζεται στην ομάδα, να χαίρεται τη δημιουργία, να ανακαλύπτει τη τέχνη σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, λειτουργικό, ασφαλές και ευχάριστο. Διεκδίκησε και εσύ μία υποτροφία με κατατακτήριες εξετάσεις στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο Αυτενεργό και κέρδισε έκπτωση έως και 80% στα δίδακτρα. Αυτενεργό. Ένα ευρωπαϊκό σχολείο. Όλο ένα και λιγοστεύουν τα ψάρια στον Αργολικό Κόλπο, δηλώνουν οι επαγγελματίες του κλάδου και το αποδίδουν στην υπεραλίευση. Ωστόσο, τα λίγα λιεύματα πουλήθηκαν τις ημέρες των εορτών, αφού έτσι και αλλιώς οι τιμές παρέμειναν σε καλά επίπεδα. Όσο για τα νηστίσιμα θαλασσινά, ήταν λιγοστά και έγιναν ανάρπαστα από τους καταναλωτές. Στη δουλειά πάμε. Εμείς κάθε μέρα, δεν χάνουμε μέρα δηλαδή, αναγκαστικά, γιατί όπως έχουν σφίξει τα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ο κόσμος είναι λίγο περιορισμένος, δεν είχε κίνηση την ανάλογη που περιμέναμε. Και για να περάσει η ώρα πίνουμε και μια μπύρα. Να σας ρωτήσω για το Πάσχα του ψαρά. Πώς ήταν το Πάσχα το δικό σας και πώς είναι το Πάσχα σας γενικά? Συνηθισμένο όπως όλος ο κόσμος. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν τρώμε ψαρία και εμείς αρνί τρώμε, ξέρετε. Δεν πήγατε για ψάρεμα όμως? Ανήμερα δεν πήγαμε, αλλά πήγαμε την προηγουμένη, την επομένη. Έτσι, μία μέρα σταματήσαμε. Πουλήσατε θαλασσινά, γιατί ήταν χταπόδια, γαρίδες, ξέρω εγώ, καλαμάρια. Ήταν ναι, ήταν στην τιμητική τους. Δυστυχώς ζητούσε ο κόσμος, δεν είχαμε να τους δώσουμε τέτοια είδη. Έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Γιατί, λόγω της υπεραλίευσης? Θα έλεγα το πιθανότερο. Λόγω της υπεραλίευσης, το είδος δηλαδή χταπόδια, καλαμάρια, σουπιές ήταν σε πολύ λίγα επίπεδα. Φέτος ειδικά. Και πουλήσατε λίγο ακριβότερα όμως, αφού ήταν λίγα? Εγώ θα σας πω ότι δεν πουλήσαμε ακριβότερα τίποτα. Δηλαδή πουλάγαμε 7 ευρώ χταπόδια πριν το Σεπτέμβριο, 7 ευρώ πουλήσαμε και τώρα. Έτσι. Τόσο πουλήσαμε. Το καλαμάρι. Τα καλαμάρια, παιδιά, είναι ακριβά. Ναι. Έτσι, αλλά είναι πολύ λίγα. Πόσο δηλαδή? Τα καλαμάρια έχουν 15 ευρώ το κιλό. Α, πολύ ακριβά. Είναι ακριβά, ναι. Και το χταπόδι φτηνό. Το χταπόδι, ναι. Γαρίδες. Γαρίδες δεν πιάνουμε ακόμα. Α, δεν πιάνετε? Όχι, όχι. Ακόμα οι γαρίδες ξεκινάνε από το Μάιο συνήθως εδώ στην περιοχή μας. Κρατάνε κανένα 2 μήνες, Μάιο ή Ιούνιο περίπου. Έτσι. Αυτά που είχαμε επιτοπλίστων ήταν κανένα χταπόδι, λίγες σουπιές, πάρα πολύ λίγες, ενώ θα έπρεπε να έχει πολλές αυτές την εποχή. Δεν είχε όμως. Δεν είχε, ναι. Αυτό δεν είναι είχε. Ένα φαινόμενο που διαρκώς φτύνουμε, δηλαδή, διαρκώς κάθε χρόνο λιγότερα ή... Ναι, έτσι πιστεύω εγώ. Κάνω πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, κάθε χρονιά τα είδη όλο και λιγοστεύουν. Μάλιστα. Λιγοστεύουν. Καλή. Τώρα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Αν δεν πάρουμε μέτρα, τα λιεύματα όσο περνάνε τα χρόνια και λιγοστεύουν. Και τη σουπιά πόσο την πουλούσατε δηλαδή? 7 ευρώ. 7 ευρώ. Καλή τιμή, θα λέγαμε. Θα έλεγα, ναι. Δηλαδή τα ξεπουλήσατε επειδή δεν υπήρχαν ποσότητες? Δεν είχαμε. Οι ποσότητες ήταν πολύ λίγες. Ήταν, δηλαδή, τι να πω, ελάχιστες. Όσο για το ψάρι, βλέπω έχετε μεγάλα κεφαλόπουλα σήμερα. Σήμερα έχουμε μερικά κεφαλόπουλα. Τα τελευταία μας είναι.
Πιάνετε αρκετά μεγάλα, βλέπω είναι αρκετά σε σήμερα πιάσαμε μερικά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κάθε μέρα αυτά τα ψάρια. Είναι να πέφτουν τώρα την άνοιξη και αυτά να γεννήσουν. Πιάνουμε μερικά, δεν είναι κάθε μέρα όμως. Για πείτε μας πόσο το κιλό. Από 7-8 ευρώ το κιλό περίπου πουλάμε και εδώ. Τα αγοράζουν κυρίως οι ταβέρνες. Όχι. 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 Αυτά τα αγοράζει ο κόσμος. Δεν είναι από την κατηγορία των ψαριών που είναι στα πρώτα που τα προτιμούν οι ταβέρνες. Είναι από τα ψάρια τα οποία είναι στη δεύτερη κατηγορία. Τα παίρνει ο κόσμος, ψητά, σούπα. Κόσμο είχε πολύ. Εσείς που πουλήσατε ψάρια. Ό,τι πιάσαμε τα δώσαμε, όχι και πολλά. Γιατί όχι πολλά, δεν υπήρχανε. Είναι γι' αυτό, αλλά παίζει ρόλο και ο καιρός τα ψάρια πολύ. Δηλαδή. Ο καιρός ήταν ανώμαλος, γερέματα πολλά. Και παίζει ρόλο. Πρώτο, καιρικές συνθήκες. Πουληθήκαν, αλλά πιαστήκανε λίγα. Τώρα, γιατί αυτό, τώρα είχε... τελειώνουν αυτά. Ναι, δεν είχε ποσότητα. Δεν έχει πολύ ποσότητα, όχι. Οι τιμές πώς ήταν. Τιμές λογικές, φθηνές. Έχουμε κατεβάσει τις τιμές. Γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Τιμές είναι λογικές, τα ψάρια είναι λίγα. Όσο μπορούμε, εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πού οφείλεται τώρα αυτά. Όλα είναι και υπεραλίες και καιρικές συνθήκες, τα φυσικά φαινόμενα. Τα ψάρια τα επηρεάζει πολύ ο καιρός. Αλλά είναι και υπεραλίες, έχουν μαζευτεί πολύ μωρά. Τι να σου κάνουν και τα ψάρια. Εντάξει, κάτι πιάνουμε, αλλά... Συντηρητικά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι να κάνω. Πάντως, τα πόδιμνο πουλήσατε 8 ευρώ, 8 ευρώ τώρα που έφυγε η νηστεία, 7 ευρώ πάνω. Αλλά δεν έχει, το καλοκαίρι δεν υπάρχουν εδώ 8 πόδια, κόβουν. Το χειμώνα που έχει, τώρα κάτι λίγα ήταν. Και κάτι καλαμάρια και σκουπιές, αυτά τελειώνουν τώρα, καλοκαιρινή σεζόν έχει μόνο ψάρια. Ένα όνειρο ζουν στον ΕΑΝΤΑ Αγιονορίου μετά την άνοδο της ομάδας στην Α2 κατηγορία. Γιορτάσαμε ένα σημαντικό γεγονός. Την άνοδο της ομάδας του ΕΑΝΤΑ Αγιονορίου στην Α2 κατηγορία. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 10 μήνες. Με άγνωστο προορισμό αλλά με ένα στόχο. Την άνοδο στην Α2. Ο στόχος επιτέλου. Και μας άνοιξε η όρεξη. Το ταξίδι θα συνεχιστεί. Πιστεύω ότι η Α2 είναι μια στάση για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας ακόμα πιο ψηλά. Μεγάλο και το πιο σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό το ταξίδι το έχει παίξει ένας ιδιαίτερα αγαπητός επιχειρηματίας, φίλος του Κορινθιακού ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα αγαπητός και ξεχωριστός, ο κύριος Γιώργος Μουρούτσος. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να τα παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε live ολόκληρο το πρόγραμμα της DR τηλεόρασης στο www.drtvellas.blogspot.com. Αμέσως μετά ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 11 με τη νυχτερινή σας ενημέρωση. Προς το παρόν, γεια σας.
Σούπερ μάρκετ Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέος 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Σούπερ μάρκετ Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι. Στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Νανού Ντόνατς. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του ΧΑΣΠ. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Νανού Ντόνατς. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Νανού Ντόνατς. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο στα δυτικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Η ανεμιθεπνών ανατολική, νοτιοανατολική, μέτριος ισχυρή και τοπικά πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 11 έως 24 βαθμούς, στα δυτικά από 12 έως 26, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 11 έως 28 και στα νησιά από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Η ανεμιθαπνών ανατολική, νοτιοανατολική, μέτριος ισχυρή και τοπικά πολύ ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.